Αν τα μάτια σας έχουν φαγούρα, κοκκινίζουν ή δακρύζουν, τότε ίσως πάσχετε από αλλεργική επιπεφικίτιδα. Μια πολύ συχνή πάθηση η οποία ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι ταλαιπωρεί όσους έχουν ευαισθησία στη γύρη. Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Βασίλειος Σκουτέρης, διευθυντής του οφθαλμολογικού τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών, μας ενημερώνει για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πάθηση αυτή. Κύριε Σκουτέρη, πείτε μας, πώς προκαλείται η αλλεργική επιπεφικίτιδα? Αλλεργική επιπεφικίτιδα είναι η αντίδραση του επιπεφικότα σε ένα αλλεργιογόνο. Επιπεφικότας καταρχήν είναι ένας διαφανής ιστός, ο οποίος βρίσκεται πάνω από το λευκό κομμάτι του ματιού μας. Καλύπτει και το εσωτερικό κομμάτι των βλεφάρων, άρα το μεγαλύτερο κομμάτι του ματιού που έρχεται σε επαφή με τον αέρα λέγεται επιπεφικότας. Αυτός λοιπόν ο ιστός είναι διαφανής και πάρα πολύ ευαίσθητος. Όταν λοιπόν έρθει σε επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο, τότε εκδηλώνεται αυτό που λέγεται αλλεργική επιπεφικίτιδα. Αλλεργιογόνο μπορεί να είναι σχεδόν τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες ουσίες που έχουν την τάση να προκαλούν αλλεργίες περισσότερο από άλλες, αλλά αλλεργία μπορεί να εμφανίσουμε σε οτιδήποτε. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα νιώσουν εκείνοι που έχουν την πάθηση? Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι να έχει φαγούρα στα μάτια του. Συνήθως εκδηλώνεται και στα δύο μάτια και εκδηλώνεται ταυτόχρονα με κνισμό, θέλει δηλαδή να τα τρίψει. Συνήθως αυτό είναι είτε αμέσως, είτε μπορεί να μεσολαβήσει και ένα διάστημα από την έκθεσή του στο αλλεργιογόνο. Το δεύτερο πιο συχνό είναι να αρχίζουν να κοκκινίζουν ταυτόχρονα πάλι και τα δύο μάτια. Αυτό μας βοηθάει και στη διάγνωση. Και στα δύο μάτια εμφανίζεται ερυθρότητα, κνισμός. Επίσης, πολύ συχνό είναι να δακρύζει το μάτι και τα δύο. Εμφανίζεται η λεγόμενη δακρύρια. Σε πιο προχωρημένες αλλεργικές επιπεφικίτιδες μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται ακόμα και θόλωση της όρασης. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν αλλεργική επιπεφικίτιδα? Αλλεργική επιπεφικίτιδα μπορεί να εμφανίσουμε όλοι μας. Έχουμε δει ότι είναι συνήθως πιο συχνό σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Είναι πιθανότητα λόγω του ότι το ενοσοποιητικό μας σύστημα λειτουργεί λίγο πιο εντατικά σε αυτές τις ηλικίες. Και οι άντρες και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν στο περιβάλλον τους πολλά αλλεργιογόνα έχουν την τάση να εμφανίζουν πιο συχνά αλλεργικές επιπεφικίτιδες. Πώς γίνεται η διάγνωση της πάθησης? Η διάγνωση γίνεται, καταρχήν θέλουμε ένα καλό λεπτομερές ιστορικό. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχουμε το ιστορικό, χρειαζόμαστε μια εξέταση. Η εξέταση αυτή γίνεται με τη σχισμοειδή λιχνία. Κάνουμε δηλαδή μια επισκόπηση του επιπεφικότα και του ματιού και βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εμείς μπορούμε να δούμε πολύ παραπάνω με την σχισμοειδή λιχνία από την απλή ερυθρότητα που φαίνεται στα μάτια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές συγκεκριμένες εξετάσεις. Παραδείγματος χάρη, κάτι πάρα πολύ καινούριο είναι οι επιθυλιακοί χάρτες του κερατοειδούς, οι οποίοι μπορεί να μας βοηθήσουν. Είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος δείκτης, ο οποίος όταν υπάρχει αλλεργία ή γενικότερα δυσλειτουργία της επιφανειακής στιβάδας του ματιού, παρουσιάζει διάφορες αλλαγές, οι οποίες μας είναι πολύ χρήσιμες. Μπορεί μια αλλεργική αντίδραση να έχει μόνιμες επιπτώσεις στο μάτι? Σπανίως, σε χρόνιες περιπτώσεις μπορεί. Και αυτό γιατί, όπως προείπα, επηρεάζεται ο κερατοειδής, επηρεάζεται η δακρυϊκή στιβάδα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται λίγο η φυσιολογική μορφολογία του κερατοειδούς, αλλά και του επιπεφικότα. Μπορεί δηλαδή σε χρόνιες επιπεφικίτιδες να εμφανιστεί μια κατάσταση η οποία επηρεάζει την καθαρότητα του κερατοειδή. Ο κερατοειδής είναι ένας ιστός ο οποίος είναι στο κέντρο του ματιού μας και πρέπει να μένει διαυγής. Από τη συνεχόμενο ερεθισμό λοιπόν που μπορεί να έχει κανείς λόγω της χρόνιας παρουσίας της αλλεργίας, μπορεί να επηρεαστεί η καθαρότητα του κερατοειδούς. Άρα και η διάβγεια, με συνέπεια να επηρεάζεται και η οπτική οξύτητα. Αυτή είναι μια σοβαρή επίπτωση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πάθηση αυτή? Η αντιμετώπιση της αλλεργικής επιπεφικίτιδας είναι σχετικά απλή. Το βασικότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να ψάξουμε να βρούμε ποιο είναι το αλλεργιογόνο. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει η αλλεργία, η αιτία, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την πάθηση. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να πάρουμε ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό πάλι, να δούμε τι άλλαξε στο περιβάλλον του ασθενούς και τι μπορούμε να αλλάξουμε προκειμένου να μειώσουμε την έκθεσή του στο αλλεργιογόνο. Από εκεί και πέρα, η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και της κατάστασης είναι πολύ εύκολη με κάποια κολλήρια. Συνήθως είναι για μικρή χρονική διάρκεια, μπορεί να είναι στεροειδή ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ή υπάρχουν και κάποια ακόμα πιο ήπια κολλήρια, τα οποία βοηθάνε στο να περάσει η πάθηση. Τις περισσότερες φορές χρειάζεται ένα μικρό διάστημα θεραπείας και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από εκεί πέρα. Σε επιμένουσες καταστάσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κολλήρια ασφαλώς ακόμα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκουτέρη. Εγώ ευχαριστώ.